Πάμε σε ένα θέμα ορθοπαιδικό για τις παθήσεις του ώμου. Θα είναι κοντά μας ο ορθοπαιδικός χειρουργός, ο κύριος Εμμανουήλ Μπριλάκης. Ναι. Όμως, όπως θα δούμε, είναι μια σύνθετη άρθρωση. Η άρθρωση ώμου. Αρθροσκόπηση ώμου, λέμε, το είναι ο τίτλος εδώ. Θα μιλήσουμε για την αρθροσκόπηση και το τι. Καλημέρα σας, κύριε Μπριλάκη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά. Καλά, εσύ. Αρθροσκόπηση ώμου, ε. Έχουμε μιλήσει για όλα. Ορθοπαιδική την έχουμε ξετινάξει εδώ, όλα τα σημεία. Γόνατο, ισχύο κτλ. Τώρα πάμε και στον ώμο που είναι ένα άλλο δύσκολο σημείο. Είναι ένα. Είναι δύσκολο σημείο είναι εδώ. Είναι ένα σημείο. Που καταπονείται. Έτσι. Και πολύ. Καταπονείται πάρα που πολύ. Καταπονείται. Ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι τη καθημερινότητα και άνθρωποι που ασχολούνται με αθλητική δραστηριότητα με τον ώμο. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε μεθόδους πολλές οι οποίες βοηθούν με μικρή επεμβατικότητα. Μικρή επεμβατικότητα. Τι ηλικίες επηρεάζονται συνήθως στο σημείο αυτό? Όλες οι ηλικίες. Όλες. Οι μικρότερες ηλικίες είναι πιο επιρρεπείς σε τραυματισμούς. Εξαρθρήματα, μας βγαίνει όμως. Λόγω παιχνιδιού, αθλημάτων κλπ. Λόγω ατυχημάτων, λόγω αθλητικών ατυχημάτων, λόγω τροχιών ατυχημάτων, λόγω πτώσεων. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες έχουμε πιο πολύ πρόβλημα με τους στένοντες, με το στροφικό πέταλο. Και σε ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες πλέον εκεί έχουμε αρθρίτιδα. Εσείς ασχολείστε ειδικά, κύριε Μπριλάκη, με τις αθλητικές κακώσεις. Είστε επιμελητής του Ορθοπαιδικού Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Αλλά είστε και υπεύθυνος ορθοπαιδικός του Γυναικείου Τμήματος Μπάσκετ του Ολυμπιακού Πειραιός και του Πανιωνίου. Πώς σχετίζονται οι παθήσεις ώμου με τον αθλητισμό? Δηλαδή, σίγουρα οι αθλητές υποφέρουν πολύ περισσότερο από το μέσο άνθρωπο. Φαντάζομαι με αθλήματα που χρησιμοποιούν τα χέρια περισσότερο. Πολύ σωστά το λέτε. Κολύμβηση, πόλο. Κολύμβηση, πόλο. Μπάσκετ. Μπάσκετ, πολύ. Ναι. Έχουμε και το σύνδρομο του παγωμένου ώμου να εξηγήσουμε. Λόγω της καταπώνησης είναι μάλλον εκεί που επηρεάζει. Είναι επαναλαμβανόμενες καταπώνησεις η μία κατηγορία και η άλλη είναι η άμεση βία. Ναι. Α, η βία που ασκείται, η πίεση δηλαδή. Ναι, πέφτω κάτω και χτυπάω τον ώμο. Και χτυπάω τον ώμο μου. Πρόσφατα υπήρχε και ένα εξάρτημα στο NBA διάρκεια αγώνα που ήταν και στο ξαναγώνα της Real Madrid. Ένα παίκτης της Real Madrid πάλι είχε ένα εξάρτημα. Πέφτω κάτω, χτυπάω, βγαίνει ώμο. Αυτό είναι ένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι η επαναλαμβάνουσα καταπώνηση της άρθρωσης που εκεί έχουμε άλλες παθήσεις. Και σε ανθρώπους δηλαδή που εκτελούν χειρονακτικές εργασίες παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει, δεν έχει διακρίσεις. Πάντα σε εμείς οι γυναίκες σίγουρα υποφέρουμε από τις βαριές τσάντες που κουβαλάμε από τη μία πλευρά. Αν παίζουν ρόλο. Δεν παίζουν ρόλο στις παθήσεις του ώμου, παίζουν ρόλο όμως στις παθήσεις του αφιένα και στις παθήσεις του αφιένα. Στον νόμο δηλαδή. Θέλω να μας χαρτογραφήσετε λίγο, να μας περιγράψετε τον νόμο. Τι περιέχει, πώς είναι μέσα διαμορφωμένος. Όμως είναι για να μας δώσετε να καταλάβουμε τι είναι. Για να πάμε στο θέμα της αρθροσκόπησης. Γιατί έχει κάτι μικρά οστά, κάτι έτσι. Ο ώμος αποτελείται από το στοτοβραχιόνιο. Που στην άκρη του έχει μια σφαίρα, τη βραχιόνια κεφαλή, η οποία αρθρώνεται με την ομογλήνη, την αρθρική επιφάνεια της ομοπλάτης. Ναι. Αυτή είναι η άρθρωση του ώμου. Ναι. Το διαφορετικό αυτής της άρθρωσης είναι ότι για να κάνει κινήσεις σε όλα τα επίπεδα, το χέρι μας πηγαίνει μπροστά, πηγαίνει έξω, πηγαίνει πάνω, πηγαίνει πίσω, είναι πολύ ασταθής άρθρωση. Δεν βασίζεται δηλαδή στην οστική συνοχή. Μάλιστα. Βασίζεται στα μαλακά μόρια, στους συνδέσμους, στους στένοντες. Στη μυϊκή και γενικά στην ανατομία των μαλακών μορίων. Των μαλακών μορίων, ναι. Γι' αυτό είναι και επιρρεπής. Είναι η άρθρωση που εξαρθρώνεται συχνότερα στο ανθρώπινο σώμα και γι' αυτό είναι και επιρρεπής σε κακώσεις. Και εδώ έρχεται η αρθροσκόπηση και έχει δώσει πολύ μεγάλη λύση. Ναι. Γιατί όλη η τάση στη σύγχρονη χειρουργική, όλες οι ειδικότητες, το ξέρετε πολύ καλά, είναι οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Ναι. Η αρθροσκόπηση ανοίξατε στις τεχνικές. Αυτό δεν γίνεται γιατί μας βολεύει ή έχει ένα ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο και αυτό μετράει, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι τραυματίζουμε ελάχιστα τους ιστούς που δεν πάσχουν. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό, ειδικά στον νόμο, για την αποκατάσταση. Mm-hmm. Όταν παλιά αυτά όλα τα κάναμε ανοιχτά, τραυματίζαμε τους μυς και είχαμε πολλές δισκαμψίες. Τώρα με τα αρθροσκόπηση δεν το έχουμε καθόλου αυτό, ας πούμε. Μάλιστα. Είναι πολύ, συνδυάζει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα με πολύ μικρή ταλαιπωρία. Δηλαδή η αρθροσκόπηση εστιάζεται στο μυϊκό σύστημα, όχι στα οστά. Η αρθροσκόπηση. Να εξηγήσουμε και τι ακριβώς είναι, έτσι, με απλώς κατανοητούς όρους για τους τηλεθεατές μας. Βάζουμε μία κάμερα η οποία είναι σαν ένα στυλό. Αυτό είναι το μέγεθος. Από
μέσα στη, από την πίσω μεριά του ώμου και βλέπουμε όλα τα στοιχεία. Μια τοπική αναισθησία γίνεται αυτό. Γίνεται με συνδυασμένη αναισθησία. Γίνεται τοπικά για να μην έχουμε πόνο κατά τη διάρκεια και μετά. Και παράλληλα, ο ασθενής, επειδή η στάση του είναι τέτοια και εμείς δουλεύουμε πάνω από το κεφάλι του, γίνεται μια ήπια γενική αναισθησία, αυτό που ο κόσμος λέει μέθη, για να κοιμάται και να μπορούμε να εργαστούμε κι εμείς άνετα, να μην κινείται και να μην καταλαβαίνει. Και τι κάνετε όταν παρεμβαίνετε? Τι κάνουμε? Τι κάνετε? Διορθώνουμε το πρόβλημα. Ναι, πώς? Υπάρχουν ειδικά εργαλεία τα οποία μπορούμε να πάμε και να δούμε τους ιστούς και στην ουσία να τους ράψουμε, τους ξεκολλημένους ιστούς. Ράβετε τους ιστούς. Αυτοί που έχουν ξεκολλήσει τους ράβουμε. Ναι. Αυτό γίνεται με ειδικές συσκευές που λέγονται άγκυρες, που βιδώνουν στο οστούν και έχουν ράματα και έτσι ράβουμε κάτι μαλακό, έναν τένοντα, ένα σύνδεσμο, ναι, πάνω σε κάτι σκληρό, στο οστούν. Μάλιστα. Αυτή είναι η τεχνική. Α, το ράβετε πάνω στο οστούν. Εκεί που είναι στην ανατομική του θέση. Εκεί που είναι στην ανατομική του θέση, ναι. Οι παθήσεις κυρίως που αντιμετωπίζονται, μια και το θέσατε, ναι, είναι ρήξη τενόντων. Είναι ασβεστοποιός τενοντίδα. Αυτό τελεπορεί πολύ γυναίκες ηλικίας 2-40. Αυτό έχει σαν επέκταση να είναι κάνει. Είναι πολύ επώδυνο πάντως, όσοι το έχουν περάσει. Ο παγωμένος όμως είναι πολύ επώδυνος και γενικά είναι μια κατάσταση που αν περάσει καιρός λύνεται μόνος του. αλλά περάσει πάρα πολύ καιρός. Αν αυτό το λύσουμε. Δεν αντέχει τον πόνο όμω ή να παίρνει παυσίπονα τόσο δυνατά. Όταν λοιπόν κάποιοι το παίρνουν απόφαση και το λύνουμε αρθροσκοπικά, είναι εντυπωσιακό ότι την επόμενη μέρα δεν έχουν καθόλου πόνο και έχουν πλήρη ευρωσκίνηση. Είναι η επέμβαση. Δηλαδή η αποθεραπεία είναι 24 ώρων μόνο. Σχεδόν. Δεν ασπάσουν τα ράματα. Σε αυτό δεν βάζουμε ράματα. Γιατί στην ουσία σε αυτό λύνουμε τις συμφύσεις. Ο παγωμένος όμως είναι. Α, στις συμφύσεις, εντάξει. Ναι, νόμιζα ότι την. Ναι, αυτό είναι τα στην άλλη περίπτωση όμως η αποθεραπεία πόσο διαρκεί? Εξαρτάται που θέτουμε τον πύχη. Εάν θέλουμε να μιλάμε για την αυτοεξυπηρέτησή μας ή για την επιστροφή σε δουλειά γραφείου, για την αυτοεξυπηρέτησή μας από την επόμενη μέρα μπορούμε μπορεί να το κάνουμε. Μπορεί έτσι να κινηθεί, βεβαίως, λίγο, ας πούμε. Εδώ χαμηλά, όχι λίγο, αρκετά. Εδώ χαμηλά, να φάμε, να πιούμε ποτήρι νερό. Όχι τέτοια πράγματα. Να σηκωθεί, ακριβώς. Όταν μιλάμε για δουλειά γραφείου μέσα στις πρώτες 10 μέρες, μπορεί να επιστρέψει ο ασθενής. Κάποιοι πιο γενναίοι που αντέχουν περισσότερο γυρίζουν και νωρίτερα. Όταν μιλάμε για να πετάξουμε ακόντιο, εκεί τα πράγματα είναι πιο. Καλά, στο ακόντιο είναι πιο. Γιατί εκεί θέλει κάποιους μήνες. Πότε του επιτρέπεται ελευθερία κινήσεων? Εξαρτάται. Τι κινήσεις είπαμε. Εξαρτάται από τι κινήσεις. Ελευθερία κινήσεων. Άμα είναι αθλητής, είναι άλλο πράγμα. Στο χαμηλό επίπεδο. Άμα πηγαίνει στο γυμναστήριο, ας πούμε, αν κάνει, αυτό θέλω να πω. Άμα σηκώνει βάρη. Τώρα πάνε όλα τα παιδιά στο γυμναστήριο. Ναι. Θα το πω διαφορετικά. Η φάση αποκατάστασης είναι η πρώτη που πρέπει να φύγει ο πόνος. Ναι. Και πρέπει να προστατεύσουμε αυτά που έχουμε φτιάξει. Ναι. Αυτή είναι μια βιολογική διαδικασία που πρέπει να τη σεβαστούμε. Παίρνει χρόνο αυτό, λίγο. Αυτή παίρνει γύρω στον ένα μήνα. Παίρνει, ναι. Εάν αυτό δεν το σεβαστούμε, ναι, αυτό έχουμε ακριβώς πρόβλημα και τσάμπα κάναμε ό,τι κάναμε. Πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι το χέρι να ξαναβρει το εύρος κίνησης, να ξαναπάει ψηλά, να ξαναπάει έξω, να ξαναπάει πίσω, να μπορούμε να πληθούμε, να κάνουμε όλες τις δραστηριότητές μας. Και στη συνέχεια είναι η μυϊκή ενδυνάμωση. Αυτές είναι οι φάσεις αποκατάστασης. Άρα η τρίτη φάση μας ενδιαφέρει. Σιγά σιγά να αρχίζουμε να μπαίνουμε στο. Ναι, αυτό επικύλει. Σειρά. Άλλοι ξεκινάνε. Καλά, μπορεί να πάει και εξάμηνο και ένας χρόνος. Για να μην λέμε ότι. Εντάξει, ένας χρόνος είναι υπερβολή. Είναι πολύ, αλλά εξάμηνο θα πάει όμως. Πάντως εδώ να πούμε ότι ο κόσμος καλό είναι να γνωρίζει ότι αυτή υπάρχει λύση σε αυτό το τόσο επώδυνο πρόβλημα. Ναι. Γιατί σίγουρα το να παίρνει αυτά τα τόσο δυνατά παυσίπονα, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί κακό να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα, γαστροραγίες. Ναι, εντάξει, η πρώτη αντιμετώπιση είναι φαρμακευτική. Δεν πάει κανείς ένα που πρέπει να κάνει. Καλά, το παυσίπονο θα το πάρει, αλλά λέμε ότι δεν το παίρνει και μήνες. Υπάρχουν καταστάσεις που δεν μπορούν να ιαθούν με αυτόν τον τρόπο. Και ναι, είναι μάταιο και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το παυσίπονο αντιμετωπίζει το σύμπτωμα, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Το να μπαίνω κάθε 4 μήνες και 3 μήνες στα αντιφλεγμονώδη δεν είναι σωστό νομίζω. Πηγαίνει στη δικιά σα αυτή και τελειώνουμε. Πώς θα γίνει? Διότι δεν ενδείκνεται, ας πούμε, αυτή η θεραπεία με αντιφλεγμονώδη. Μερικές φορές βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που για να αποφύγουν ένα χειρουργείο. Το οποίο το χειρουργείο είναι που δεν έχει σχέση με το χειρουργείο που έχει άλλο στο μυαλό του. Ακριβώς. Θα του ανοίξουν τον όμο. Ταλαιπωρείται πάρα πολύ με άλλες μεθόδους. Είτε φαρμακευτικές, είτε φυσιοθεραπευτικές, είτε γυμναστικές, είτε παραϊατρικές. Χαλάει πολύ περισσότερα χρήματα και τελικά παραμένει με το πρόβλημα. Με βότανα, βιταμίνες και διάφορα. Σε κάποιον άνθρωπο έχει παρατηρηθεί
σε νέους όταν ξεκινάνε, γιατί βγαίνει όμως. Mm-hmm. Αυτό δείχνει κάτι. Βγαίνει μια φορά, δεν έχει ξαναβγεί βέβαια μετά από χρόνια κτλ. Δείχνει κάτι αυτό. Πείτε μου, γιατρέ, να ξέρω και εγώ τι μου συμβαίνει. Ρωτάω, ναι, γιατί είναι σημαντικό. Όχι εμένα. Να, ορίστε. Εγώ με μια κίνηση συγκεκριμένη μου βγαίνει όμως. Τι μέχρι να τον βάλω, πεθαίνει. Αδυναμία των ιστών εκεί. Η πρώτη φορά που βγαίνει όμως, βγαίνει τραυματικά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν χαλάσει αρθρώσεις και μπορεί να τους βγει και ατραυματικά, αλλά αυτή είναι η μειονότητα. Ναι. Τις πιο πολλές φορές βγαίνει τραυματικά. Πέφτουμε, χτυπάμε, γίνεται συνήθως πρόστιο εξάρτημα, δηλαδή σε αυτή την κίνηση σας βγαίνει συνήθως. Ναι, ναι. Συνήθως εκεί. Άρα είναι η μειονότητα εγώ. Στην κολύμβηση έχει βγει. Βγαίνει λοιπόν τραυματικά. Όταν είμαστε σε μια ηλικία 20 ετών, έχουμε πάνω από 90% πιθανότητες να ξαναβγεί. Και να γίνει αυτό που λέμε καθέξινο εξάρτημα, να βγαίνει συνέχεια. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε πιο επιφυλακτικοί με τη συντηρητική αγωγή. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όταν το ίδιο πράγμα συμβεί στα 30-35, η πιθανότητα αυτή πέφτει γύρω στο 30%. Άρα εκεί έχει θέση συντηρητική αγωγή. Μάλιστα. Γιατί είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παρέμβουμε. Όχι, δεν δείχνει καμία ανατομική ανομαλία, ξέρω εγώ αυτό. Υπάρχει μια μειονότητα που έχει πολύ χαλαρές αρθρώσεις. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βγάζουν μόνοι στον νόμο του. Αυτοί που δουλεύουν σε τσίρκα και κάνουν κάποια περίεργα κόλπα. Και πονάει, δεν είναι. Δεν τους πονάει σε αυτούς. Δεν τους πονάει. Δεν πονάει. Όχι, γιατί είναι πολύ χαλαρές αρθρώσεις του. Αλλά αυτή είναι μια μειονότητα. Στο μεγάλο ποσοστό βγαίνει τραυματικά όμως. Τραυματικά. Και εκεί είναι πρόβλημα. Πάντως, εγώ δεν κάνω την κίνηση πάντως. Το έχω μάθει. Μια φορά ξεχάστηκα και την έκανα πέρσι. Τρομερό πόνο. Εμένα με κράτησε ένα μήνα, 18 χρόνια. Πήγα να κάνω το πρώτο μπάνιο, θυμάμαι, και έπεσα βία. Ναι. Και μου ήρθε και το νέο. Και ευτυχώς γύρισα με το χέρι έτσι και το πιάσα και το τίναξα. Δεν μου ξαναβγήκε, αλλά μου κράτησε ο πόνος ένα μήνα όμως. Μαλακός πόνος που ελανατωνόταν, αλλά ήταν ένα μήνα όμως. Πάντως να πούμε ότι η αρθροσκόπηση αποτελεί, για να συνοψίσουμε, μια σύγχρονη μέθοδο, ελάχιστα επεμβατική, η οποία μπορεί να δώσει λύση σε προβλήματα που βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό. Το χειρουργείο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγαμε παλιά χειρουργείο, γιατί λέμε αυτό και το φόβο. Ανοιχτές επεμβάσεις σε ματηρές και τα λοιπά δεν υπάρχουν εδώ. Ότι πάει και ταλαιπωρείται προκειμένου να αποφύγει το χειρουργείο, αλλά το χειρουργείο δεν είναι αυτό που έχει στο μυαλό του. Είναι πολύ γρήγορη ανάρρωση όπως βλέπουμε, είναι πολύ απλή επέμβαση. Δεν παραμένει στο ζωγραφείο. Ελάχιστα τραυματική. Ο μικρός πόνος που υπάρχει μετά, φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζεται με τα παυσίπονα. Ο πόνος είναι κάτι που ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Ναι, βέβαια. Είναι υποκειμενική αίσθηση. Το μεγάλο ποσοστό ασθενών με κάποια παυσίπονα για ένα χρονικό διάστημα, μια εβδομάδα, 10 ημερών, χρειάζεται να τα πάρει. Ναι. Αλλά είναι πράγματα ανοιχτά. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Να μας πείτε λίγο για τους εχθρούς των νόμων μας. Ποια είναι αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Τα λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να καταπονούμε τους ώμους μας. Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Έτσι, είναι πολύ βασικό. Και επιπλέον πρέπει να έχουμε κάποια μορφή άσκηση στη ζωή μας. Ειδικά η σημερινή εποχή που έχει πολύ άγχος, πολύ στρες, καθιστική δουλειά για τους περισσότερους. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Και όχι μόνο για τους ώμους, για όλο το σώμα, για τη μέση, για τον αφιένα, για τα γόνατα. Γενικά πρέπει να έχουμε μια άσκηση και νομίζω ότι αυτό είναι το λάθος που. Και να δώσετε και μια συμβουλή τώρα και στο κοινό. Ότι πρέπει να κινείτε και να αθλείτε και τα λοιπά. Γιατί βοηθάνε όλα αυτά. Και πολύ βασικό να ακούει το σώμα. Γιατί το σώμα μας προειδοποιεί και μας λέει τι έχουμε. Αλλά μερικές φορές το αγνοούμε. Και όχι υπερβολές και στην άσκηση βεβαίως. Γιατί υπάρχει κι άλλο εκεί. Τα πάντα με μέτρο. Ακόμα φτάνουμε στην άλλη άκρη. Ακόμα και στις ομάδες αθλητές υψηλής δραστηριότητας που δουλεύουμε. Ναι. Ο τραυματισμός γίνεται όταν από ένα επίπεδο δραστηριότητας πάμε σε ένα πολύ μεγάλο. Αν πάμε βαθμιαία, είναι πολύ μικρό το ελέγχουμε. Το ελέγχουμε. Έτσι και στην καθημερινή ζωή. Άμα εκεί που δεν ασχόμαστε καθόλου. Κάνουμε ένα τάρο, καλά. Είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Και αθλητικές κακώσεις είναι σοβαρό ζήτημα, γιατί μπορεί να καταστρέψουν και να τερματίσουν ακόμη και την καριέρα ενός αθλητή. Δεν είναι απλό. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε. Ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει αυτό, βέβαια. Οι γυναίκες ή οι άντρες είναι πιο πρόσφατη την εμπειρία που έχετε, είναι πιο επιρρεπείς σε τέτοιου είδους τραυματισμούς ή. Και τα χειρουργία που αντιμετωπίζετε, βέβαια. Νομίζω ότι εξαρτάται γι' αυτό από τις παθήσεις. Ας πούμε, όταν μιλάμε για ζεστοποιότητα ή υπαγωμένο νόμο, εκεί οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς. Στα υπόλοιπα που έχουν δραστηριότητα. Εκεί μάλλον οι άντρες είναι λίγο. Ο όρος περί αρθρίτιδα στον νόμο ισχύει. Ο όρος περί αρθρίτιδα είναι ένας όρος ο οποίος έχει ξεπεραστεί. Παλιά, ό,τι δεν ήταν αρθρίτιδα, το βαθίζαμε περί αρθρίτιδα.
όταν ανακαλύφθηκε η μαγνητική τομογραφία, η αξονική και η αρθροσκόπηση, που είδαμε κάτω από την ομπρέλα της περιαρθρίτιδας υπάρχουν καμιά εικοσαριά παθήσεις. Έτσι πλέον μπορούμε με τη μαγνητική τομογραφία, αλλά και με άλλες εξετάσεις, να ξεχωρίσουμε ποιες είναι αυτές οι παθήσεις και να πούμε ότι είναι είναι αρθροσκοπιστοντίδα, είναι παγωμένο σώμα. Αυτά παλιά όλα τα βάζαμε σαν ένα τσουβάλι και τα λέγαμε περιαθλήτητα. Και, έχει διαφορά. Και έχει μείνει όμως. Έχει μείνει. Σαν όρος. Γιατί είναι ευκολία. Ακόμα τον ρευματολόγιο, ξέρω εγώ, σου λέει περιαθλήτητα. Έλα, σκόνομαι κορτιζόνη. Εντάξει. Αυτό λέει. Υπάρχουν και πιο σύγχρονες μέθοδοι να αντιμετώπισεις. Η κορτιζόνη ήταν μέθοδος του σειρμού. Και είναι ένα φάρμακο πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να όχι παντού. Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή έτσι, και εκεί που χρειάζεται. Με ενδείξεις. Γιατρές, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα σημαντικά μας είπες. Ήταν και καλό το θέμα, το έχουμε ξαναθίξει αυτό. Να είστε καλά. Να και ένα χειρουργείο που δεν είναι χειρουργείο. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Τα χειρουργεία τι είναι. Να είστε καλά.